Υπαίθριο Καλονεριτών. Οικολογικός, εκπολιτιστικός και ολόκληρο. Μάλιστα. Το όνομά σας. Όλες οι καλές προθέσεις. Το όνομά σας. Κώστας, το μικρό Νασόπουλος το μεγάλο. Νασόπουλος. Άρα έχετε εμπειρία με τους ομίλους. Άρα μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Για το νερόμιλο μας είπε ο κύριος Κώστας. Πρέπει ότι... να ξαναλειτουργήσει, πρέπει. Να τα ακούσουν όλοι τα του, των αργυροπλέων. Για μία δεν θα πρέπει να ισχύει το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πολύπλοκο στο διεκτησιακό καθεστώς. Είμαστε τρεις οικογένειες που έχουμε όλοι από ένα μερίδιο και δεν έχει και κανένα νόημα πλέον αυτό το πράγμα. Νόημα έχει να γίνει μια ανάπλαση, να γίνει ως αξιοθέατο, να τιμήσουμε τους προγόνους μας, να το δούμε και εμείς ως μια προσφορά η νεότερη προς την τοπική κοινωνία και στον κόσμο, που μπορεί να χαρεί το ποτάμι και να το βλέπω σε αξιοθέατο. Επομένως και μια αποζημίωση σε όποιον του ανήκει, μοιάζει λογική. Το δούμε αυτό. Αλλά ωστόσο όμως πρέπει να εξασφαλιστεί η παραχώρησή του. Αυτό είναι το βασικότερο. Είναι η ιστορία τουλάχιστον από ό,τι άκουσα των τελευταίων 300 χρόνων. 350 ετών είναι από τους Τούρκους αυτό φτιαγμένο. Το έχει φτιάξει ο πρός παππούς μου μαζί με τον αγά της περιοχής. Πολλά χρόνια επί τουρκοκρατίας λειτουργούσε αυτός ο νερόμιλος. Γεια σας. Γεια. Από πού είσαστε? Στην Παρσία. Στην πρώτη φορά έρχεστε εδώ? Ναι, ναι. Σας αρέσει? Πολύ ωραία είναι. Το όνομά σας? Ελένη. Ελένη, το επώνυμο? Μπέλου. Μπέλου. Bravo.